Οπότε θέλεις να μας πεις ότι είσαι λίγο, είναι κουμπωμένα αυτά στο δικηγορικό γραφείο και μετά απόγευμα. Ναι. Λίγο πιο... Το κάνεις λίγο πιο χαλαρό για να βγεις ένα ραντεβού. Αλλά δείχνω και κάτι. Και πού πηγαίνετε, πού βρίσκεστε? Θα πάμε βόλτα στο κέντρο, σε ένα πάρα πολύ ωραίο... Στην Αθήνα είμαστε δηλαδή. Στην Αθήνα. Να τα λέμε αυτά για να ξέρουν τα παιδιά που βρισκόμαστε. Άλλο να πας, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, άλλο Αθήνα. Ναι. Όχι, έτσι κάπου Κυριλέ, όμορφα, με θέα. Αν μου έλεγες ότι πας σε ραντεβού, θα σου βάζα ένα βαθμό παραπάνω. Δεν θα σ' άρεσε έτσι, σαν γραμματέας. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σαν γραμματέας δεν ξέρω. Γιατί θα έκλειβες τα βλέμματα. Ποιο είναι το πρόβλημα, από δηλαδή, τους με το ίσα-ίσα που κάνει το κόνσεπτ ακόμα πιο δύσκολο η Σοφία. Είναι στη δουλειά και βγαίνει κατευθείαν. Απλά για τη δουλειά μου δεν μου κάνει τόσο πολύ το ίδιο. Με το ραντεβού. Σε κάτσε, περίμενε. Δήμο, είσαι πολύ αυστηρός. Δεν είμαι αυστηρός. Εγώ πάντα βοηθάω τα κορίτσια μου. Πάντα βοηθάω τα κορίτσια μου. Να το δούμε. Δηλαδή, πώς, δεν μπορώ. Τέλειο. Τώρα είμαι εντυμένη. Τώρα δεν θα κλέβω. Είσαι... Μου αρέσουν όλα, δεν λείπει κάτι. Απλά επιφυλάσσουμε για τη συνέχεια και δεν σας βάζω τον ανώτερο βαθμό. Ναι, αλλά μην αδικείς τα κορίτσια. Όχι για θέμα αδικίας, για να βάλω ποιο είναι το μέτρο μου. Εμένα μου θυμίζει έναν σεξι πράκτορα. Έναν. Βγάζει κάτι όπως το μυστικό πράκτορα. Ποιον πράκτορα, το μυστικό, τον James Bond. Ναι, κάτι. Και με τα γιαγιά. Μπορεί να βάλει τα γιαγιά, να σε δω. Βγάζει πολύ μυστήριο. Πάρα πολύ μυστήριο. Το μόνο που μου χαλάει. Δύο πράγματα μου χαλάνε το στυλ. Πες μου, έλα. Η φουσκωτή. Η όμη. Ναι, είναι πολύ φουσκωτή. Είναι πολύ puffy. Δεν ξέρει από μόνο τον Νίκο. Και το ρολόι που δεν δένει με τα άλλα. Ήθελα έναν ελαφρύ χρυσό ρολόι εκεί. Για να δένει με τα σκουλαρίκια, με το δαχτυλίδι και τη ζώνη. Τρία. Γιώργο. Σοφάκι μου. Έλα, Γιώργο. Άμα ήταν το ντύσιμο να σε βαθμολογήσω μόνο για τη δουλειά, θα σου έβαζα πέντε. Αλλά άμα μετά πήγαινε σε ραντεβού και μ' άρεσε που ξεκούμπωσε το κουμπί, εγώ θα βγάζα και το μπαντελόνι τελείως. Γιατί είσαι πάρα πολύ σεμνή, θεωρώ, για πρώτο ραντεβού. Όχι, πολύ κοντό. Όχι, είναι κοντό. Εμένα θα ήταν μόνο με το φορεματάκι, μόνο με το πάνω. Γιατί, σιγά που είναι κοντό. Η αλήθεια είναι ότι. Δηλαδή, αυτό εμένα είναι το, κάτω δεν, ναι, το κάτω δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, για πρώτο ραντεβού είσαι πάρα πολύ μαζεμένη. Γιατί η δουλειά είναι μια χαρά, αλλά από τη στιγμή που ξεκουμπώνει ένα κουμπί, ξεκούμπωσε κι άλλο ένα και βγάλει το μπαντελόνι. Εκδικείται. Δεν μπορώ, με εκδίνει με τα μάτια του Δημήτρη. Δεν μπορώ να εκδίνομαι και για άλλου. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ, στον Αργύρη. Με ρώτησε πολύ μέσα στο κόνσεπτ, ταιριάζει πάρα πολύ αυτό με το δικηγορικό γραφείο. Θα σου πω δύο πράγματα που θα ήθελα και δύο που με χαλάνε. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά σεξι όταν έχει ανοιχτό το κουμπί για πρώτο ραντεβού. Πάρτα. Θα ήθελα τα παπούτσια σου να είχαν κάτι σε μπες χρώμα για να ήταν μεγάλη η αντίθεση, γιατί το μαύρο με το μαύρο δηλαδή κάνει πολύ μπαμ και δεν ταιριάζει τόσο στο σύνολο. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα και ένα κόσμο κάτι που δεν το έχω δει από καμία κοπέλα και θα ήθελα κάτι με καρδιά, ας πούμε, κάτι, ώστε γιατί είναι πρώτο ραντεβού να δείξει κάποιο ενδιαφέρον για αυτό το άτομο. Τρία. Εντάξει, καλό είναι το τρία. Πάμε, πάμε. Δημήτρη. Λοιπόν, Σοφάκη. Πολύ ωραίο. Κανόνισε. Κανόνισε, εσύ γιατί. Ναι, λοιπόν, πολύ ωραίο στυλ γενικά. Σικ. Αυτό απλά για τη δουλειά πιστεύω ότι είναι 100%. Απλά για το ραντεβού μετά. Ίσως φανταζόμουν και με ένα πέδιλο έτσι μαύρο. Σωστός. Ωραίο. Σκουλαρίκι top, φανταστικό. Λοιπόν, θα κόψω ένα βαθμό από το τέλειο. Αντικειμενικά, λόγω του θα ήθελα ένα πέδιλο. Θα στο βάλω και το πέδιλο. Τέσσερα. Να είσαι καλά. Τέσσερα, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αντικειμενικός, μόλις. Τζέισον. Έχεις επιλέξει πολύ ωραίο outfit. Κάτσε το δεις και έτσι ήταν. Είναι full μέσα στο concept. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εσύ όσοι κάνω σε μεγάλη εταιρεία. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναστάση μου. Στον εργασιακό χώρο υπήρχε έντονο συντηρητισμό μέχρι πολύ πρόσφατα και ακόμα. Και πιστεύω στα ηθικά αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας έχουν απεγκλωβιστεί από το συντηρητισμό του παρελθόντος και το στερεοτυπισμό που απαιτούσε τις γυναίκες να εμφανίζονται με ένα ταγιέρ ή να κρύβονται με φουλάρια εδώ για να μην φαίνεται το στήθος, να φοράνε μακριά μανίκια μέχρι εδώ. Και με το θάρρος της απέδειξε ότι μπορεί να το υποστηρίξει μια νεαρή κοπέλα να είναι και σεξι και σοβαρή και traditional χωρίς να προκαλεί. Και επειδή το αντιλήφθηκα και το βίωσα αυτό, πιστεύω ότι. Μα τι ωραία λόγια. Είδες τι ωραία. Οτιδήποτε κάτω από τέσσερα. Θα ήταν μια αδικία. Και συγχαρητήρια κιόλας. Και από τον ειδικό. 25 βαθμοί. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.